Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. Bu 10 tane Dışişleri Bakanının Dışişleri. Αυτή η δήλωση του Ταγί Περντογάν δημιούργησε μια πρωτοφανή διεθνή κρίση, σχολιάζουν οι δημοσιογραφικά δίκτυα. Οι πρέσβεις 10 χωρών έβγαλαν εκτός εαυτού τον Τούρκο πρόεδρο. Συνυπέγραψαν επιστολή, κάνοντας έκκληση για την αποφυλάκηση του Τούρκου επιχειρηματία και ακτιβιστή Οσμάν Καβάλα. Με τίτλο «Ερντογάν, ο μεγάλος δικτάτορας», η ιταλική εφημερίδα La Stampa σχολιάζει πως ο Τούρκος πρόεδρος ζει το οθωμανικό του όνειρο, ως παράδειγμα αυταρχικού σουλτάνου απέναντι σε όσους θεωρεί εχθρούς του όπως ο Οσμάν Καβάλα. In their joint statement, they had said that the delays in Osman Kavala's case, quote, cast a shadow over respect for democracy, the rule of law and transparency in the Turkish judiciary system. Η απέλαση 10 πρέσβεων είναι ένδειξη της στροφής της τουρκικής κυβέρνησης στον αυταρχισμό. Δεν θα μας εκφοβήσουν. Ελευθερία στον Οσμάν Καβάλα. Μέχρι στιγμής οι 10 χώρες δεν έχουν λάβει επίσημη ειδοποίηση για να εγκαταλείψουν οι πρέσβεις τους στην Τουρκία. Γνωρίζουμε αυτές τις αναφορές και ζητήσαμε διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. It does appear that President Erdogan is on a collision course with these countries. He wants a major political and diplomatic showdown over what he says is the question of the independence of the judiciary and the interference of foreign powers. Στη Γερμανία, εκπρόσωποι όλων των κομμάτων κατηγόρησαν τον Ερντογάν πως με τις πράξεις του απομακρύνει όλο και περισσότερο την Τουρκία από την Ευρώπη. Λάβαμε υπόψη τις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν και βρισκόμαστε σε εντατικές διαβουλεύσεις με τις άλλες 9 χώρες. Ο επιχειρηματίας Οσμάν Καβάλα βρίσκεται στη φυλακή από τα τέλη του 2017. Κατηγορείται ότι χρηματοδότησε τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Τουρκία, στο Πάρκο Γκεζί το 2013, και ότι είναι πλάκι στην απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν το 2016.